θα την πει μια κουβέντα. Ναι, ναι, όταν υποβάλλεται αυτό το ερώτημα σε εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, μου έρχεται στο νου η φράση «Δεν μιλάμε για σκηνή στο σπίτι του κρεμασμένου». Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν είναι αν θα συμμετάσχει ή όχι σε ένα debate, που εμείς είμαστε υπέρ του να τεθούν τα προγράμματα με κάθε μέσο προς τον λαό. Το θέμα είναι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ακόμα και στην αυτή τη λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ουσιαστικά δεν του δίνεται η δυνατότητα να παρουσιάσει τις θέσεις του, είναι πολύ περιορισμένο. Και βέβαια εμείς το έχουμε λύσει αυτό το θέμα. Εμείς μιλάμε με τους εργαζόμενους μέσα στους χώρους εργασίας. Αλλά και κάτι άλλο. Από πότε είναι κριτήριο η ακροαματικότητα του να μπει σε λειτουργία μια διαδικασία ενημέρωσης του κόσμου? Σύμφωνοι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το δούμε και αυτό. Εγώ μίλησα για την υποκρισία του να ζητάμε όλοι να γίνει αυτό το πράγμα και να συμφωνούμε όλοι, αλλά τελικά αυτό να μην τη χάνει αποδοχής. Δηλαδή είναι ένα θέμα. Ίσως να μην έχει και νόημα, γιατί υπάρχει και μια συμφωνία ευρύτερη στα προγράμματα των κομμάτων. Η θέση μας είναι ότι αυτό το γεγονός είναι απόλυτα καταδικαστέο και πραγματικά είναι ένα αποτρόπαιο περιστατικό, το οποίο κατά την άποψή μας θα έπρεπε ήδη να είχε διερευνηθεί άμεσα και όχι μετά από 3 χρόνια. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε και άλλη μια αποκρουστική αντιπαράθεση, η οποία ενσωματώνει στοιχεία κουτσομπολιού, αφήνοντας στο απειρόβλητο τι? Ότι το κρίσιμο ζήτημα σε τέτοιες καταγγελίες είναι να αφήνονται να σέρνονται χρόνια, τα θύματα να παραμένουν εντελώς απροστάτευτα, ακόμα και για στοιχειώδη προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Ούτε συνένεσε η κυρία Χρονοπούλου στο όνομα να δημοσιοποιηθεί, ούτε στις φωτογραφίες τις επιλεγμένες, και δεν σχολιάζω παραπέρα σε αυτά. Αλλά πέρα από τις νομικές αντιπαραθέσεις, προεκτάσεις του ζητήματος, τι θάβει αυτή η αντιπαράθεση? Ότι η δικαιοσύνη απονέμεται σε πλαίσια νόμων, οι οποίοι πραγματικά νόμοι αυτοί τους, και να μην γενικολογώ, πάω και στην τελευταία νομοθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ, επικυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ νόμων, οι οποίοι δεν επιβάλλουν ούτε καν την κατώτατη ποινή σε περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης εργαζομένων και γενικών. Νόμος 337, και μπορείτε να το κοιτάξετε, κύριε Μπάρκα. Τέταρτο, μην με διακόπτετε, θα πείτε στο σχόλιο σας τη συνέχεια. Τέταρτο, θα πείτε στο σχόλιο σας. Είναι ψέμα ότι ο βιασμός έγινε πλημέλημα. Μισό λεπτάκι. Υπήρξε αυστηροποίηση, αύξηση του χρόνου έκθεσης της φυλακής, και πρώτη φορά η συνέντευξη έγινε η συνέντευξη χαρακτηρίστηκε ως βιασμός. Επόμενο στοιχείο, δεν είναι ψέμα, είναι ο νόμος 337. Το προβλέπει ακριβώς ο κύριος. Τώρα που είδατε το φως το αληθινό, κύριε Μπάρκα, όταν ένας υποψήφιός σας λέει λουλούδες τους ομοφυλόφιλους, οφείλετε να κάνετε κάτι. Να συνεχίσω, κύριε Παπαδάκη. Και ολοκληρώστε με εσάς. Να συνεχίσω. Και το ερώτημα είναι το εξής. Το ερώτημα είναι το εξής. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν ξέρετε ότι ο Αντώνερος ονοματίζει λουλούδες στους ομοφυλόφιλους? Δεν το ξέρετε. Δεν το ξέρουμε. Ότι αυτή τη στιγμή όσα κροκοδίλια δάκρυα και αν χύνουν σε κάθε εμφανιζόμενη σχετική περίπτωση και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, τι δεν μπορούν να κάνουν? Δεν μπορούν να αποδυναμώσουν την προστασία των γυναικών, αλλά με την πολιτική τους τρέφουν αυτή την πολιτική. Λύνοντας αν αυτά συμβαίνουν στο Ευρωκοινοβούλιο, τι συμβαίνει σε αυτό το εργασία.